την αιστεία. Πάω τώρα στην αιστεία. Πώς μπορεί, αφήνω το τυπικό γιατί ειλικρινά και το ξέρετε, το χαρακτήρα μου δεν μένω στον τύπο. Πάω στην ουσία. Πώς μπορεί όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα σύλλογο να εκχορηγείται από ένα θεσμό τον οποίο έχει διαγράψει από το μικρό μέλο σου και με αστεία, με κομμωδιακή αιτιολογία. Πώς μπορεί ο Δήμαρχος Νέας Μύρης να φέρει εισήγηση τη στιγμή διοντολογικά το βαζό, βαζονομικά, που εγώ δεν έχει διαγράψει ο πρώτο πολίτη τη πόλη. Τον πολίτη ο οποίο κινεί τα μήματα καλά ή κακά, άλλο θέμα. Δεν έχει σημασία, αλλά δεν έχει σημασία. Ο καθένα έχει μια αισθητική του. Για ένα συγκεκριμένο λόγο τον πήγε στα δικαστήρια. Ή πήγανε στα δικαστήρια, δεν πήγε κανένα, δεν ξέρω ποιος πήγε. Επίσης, αν θέλετε την άποψή μου περί αισθητικής λειτουργίας της εστίας, και εκεί, όπως μίλησα και πριν, νομίζω ότι η εστία έχει πάρει στραβό δρόμο. Πολύ στραβό δρόμο. Πολύ στραβό. Δεν μπορεί η εστία Νέας Μύρνης και κάποιοι να το βλέπουν και να κλείνουν τα μάτια ή να χειροκροτάνε γιατί είναι φίλοι μας πολιτικοί και μας ψηφίζουν στις εκλογές. Να μην βλέπει ότι η αιστεία Νέας Μύρνης πλέον φέρνει σαν πουτζά και βάζει και υποσημείωση, ξέρει τα Σμυρνιά. Και δίνω και 38 ευρώ στα μέλη για να μπουν μέσα. Δεν μιλάει κανένα. Δεν μπορεί να κάνει επίδειξη μόδας ο κύριος Κοστέτσος, ο κύριος Παθένης, δεν ξέρω ποιος άλλος. Εν πάση περιπτώσει, κάποια πράγματα πρέπει να έχουν μια στοιχειώδη λογική, δεν λέω θεολογία. Εδώ μιλάμε μια στοιχειώδη λογική. Έχουν καταπαταθεί αξίες, αρχές, μνήμες. Και επειδή είπε κάποιος ότι ξέρεις, εδώ λέει γιατί μπαίνει στα χωράφια του άλλου σωματείου. Μα ο πρόεδρος εστίας, με τη θεσμική πλειδιότητα από το λογαριασμό του προέδρου της εστίας, κάνει συνεχώς δημόσια κριτική για τα πεπραγμένα, για τα δρόμενα, δεν θα πω για τα οικονομικά και όλα αυτά που λέει, για τα δρόμενα, τα καλλιτεχνικά δρόμενα του Δήμου Νέας Μύρνης. Και φτάνει στο έσχατο σημείο να κάνει ρατσιστικό σχόλιο το οποίο επικροτήσα κι άλλοι και το ξαναλέω και θα το ξαναπώ πάρα πολλές φορές μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, με έχει πονέσει, για την βραδιά του Αρμενίου. Εάν δεν είναι αυτή η ομή παρέμβαση στη λειτουργία, εγώ μπορώ να θέλω τον Τερλέγκα. Θα μου πει εστία να το φέρω, με τη λογική κάποιου ναι, με τη λογική κάποιου όχι. Με τη λογική τη δική μου όμως και του κοινού μου, αντιλαμβανόμαστε σε τι επίπεδο βρίσκεται η αισθητική, η στρατηγική, η σκέψη και η οπτική δράση τη αιστεία Νέα Μύρνη σήμερα. Περαιώθη η συζήτηση.